Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Σήμερα θα σας δείξω εδώ μερικά πραγματάκια που έχω, με τα οποία έκανα και το μακιγιάζ που έχω αυτή τη στιγμή, αλλά και κάποια ωραία πραγματάκια που θεωρώ ότι είναι καλές προτάσεις για χριστουγεννιάτικο γιορτινό μακιγιάζ. Δηλαδή δεν είναι ολοκληρωμένες οι προτάσεις, απλά μερικά πράγματα που έχω εδώ μέσα και που σκοπεύω να τα χρησιμοποιήσω μέσα στις γιορτές για να κάνω το μακιγιάζ μου, που θα βγω πάρα πολύ εγώ μέσα στις γιορτές με το μωρό, θα τρελαθώ στο έξω. Αλλά τέλος πάντων, ο κόσμος στολίζει δέντρα, κάνει χριστουγεννιάτικα και γιορτινά μακιγιάζ και εγώ μπήκα στον πειρασμό και ξεχώρισα εδώ τα προϊόντα που θα φορούσα εάν έβγαινα έξω. Ελπίζω θα βγω κάποια στιγμή, ας μην υπερβάλλω λοιπόν, κι εγώ. Λοιπόν, για foundation και για πούδρα, δεν έχω να σας δείξω τίποτα. Φοράμε αυτά που φοράμε συνήθως. Δεν έχουμε ούτε γιορτινά foundation, ούτε γιορτινές πούδρες. Αυτό θα έλειπε δα. Λοιπόν, όμως, τι έχω εδώ εγώ και θεωρώ ότι είναι πολύ ωραίο και γιορτινό. Έχω την Natural at Night από την Too Faced, δηλαδή φυσική τη νύχτα, με αυτές εδώ τις σκιές. Πιστεύω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή παλατίτσα για smoky σε φυσικές αποχρώσεις και δεν είναι μόνο για νύχτα, είναι και για μέρα. Εδώ βλέπουμε στην κάτω σειρά χρώματα που πρασινίζουν, χρώματα που ροζίζουν και χρώματα που καφετίζουν. Δηλαδή, έχετε πάρα πολλές επιλογές. Να σας δείξω λίγο και τη χρωματική απόδοση. Αυτά είναι τα τρία highlighters. Τώρα δεν φαίνονται καθόλου στο χέρι μου. Βλέπετε κάτι ελαφρύ. Οι σκιές όντως χρειάζονται primer, αλλά δουλεύονται πολύ εύκολα. Οι σκούρες έχουν πάρα πολύ καλή απόδοση, μόνο οι νυχτόχρωμες είναι λίγο δύσκολες. Και αυτό γιατί αυτή, ας πούμε εδώ, π.χ. είναι ακριβώς το χρώμα της πούδρας. Αυτή είναι εδώ. Δεν ξέρω γιατί είναι αυτό που ακούγεται. Και αυτή είναι εδώ, είναι αυτό εδώ. Τσίκι, τσίκι, τσίκι. Όπως βλέπετε είναι πολύ ωραίες. Στα δάχτυλα μου, πάνω στο χέρι δεν... βασικά, για κάποιο λόγο δεν πιάνει η σκιά εδώ παραπάνω, δεν ξέρω γιατί. Σας δείξω μετά τις άλλες. Λοιπόν, τώρα, η Nightcap και η Cocoa Star. Είναι οι δύο, αυτές εδώ οι δύο πρώτες. Τίκι, 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 τίκι. Είναι και οι δύο matte. Η After Hours και η Eclipse είναι κάπως shimmer και matte. Η After Hours εδώ, στον δείκτη, και η Eclipse στον μέσο. Αυτές είναι shimmer κάπως. Έχουν μέσα shimmer, δεν είναι καθόλου matte. Και πάμε στην Moonstone και στην Night Fever, η οποία είναι σχεδόν μεταλλική. Βλέπετε το πράσινο. No woman, no cry. You, you. Αυτή είναι λοιπόν η μία επιλογή από παλέτες. Η άλλη επιλογή όμως ποια είναι? Η άλλη επιλογή είναι, πού είσαι καλή μου παλετίτσα, είναι αυτή εδώ η παλέτα που έχω κάνει από MUA, Makeup Academy, σας την έχω ξαναδείξει. Έχει αυτά εδώ τα πολύ ωραία μπρονζέ, χρυσά, μπρονζό, καφέ χρώματα, εδώ. Και για του λόγου του αληθές, πάρετε και λίγα ζουατσάκια, τουκου τουκου,
Τα χρωματάκια τα βλέπετε. Την επόμενη φορά θα τα βάλω μόνο εδώ και θα γελάσει και το παρανταλό κατσίκι. Αυτό δεν σας το κάνω swatch, είναι ένα απλό δερματίχρωμα. Μια βάση. Αυτή την παλέτα την έχω κάνει εγώ. Και αν σας ενδιαφέρει, τα χρώματα είναι... Να σας πω και ποια χρώματα είναι. Αυτό εδώ είναι το... Πού είναι? Πού είσαι, μπρε? Παιδιά, λέει... Λέει Fashionista Eyeshadow Exclusive Collection. Και τίποτα άλλο. Αυτό είναι το Fashionista Double Take Baked Eyeshadow Radiant Shade 7. Και αυτό είναι Double Take Gold Rush Shade 4. Και αυτό είναι Nude Glimmer Shade 19. 19 δηλαδή. 19, 19, 4, 7. Αυτές οι δύο είναι από την Double Take. Αυτά είναι από τα Fashionista Eyeshadow. Αυτό από το Fashionista Eyeshadow. Και αυτό είναι από το Exclusive Collection. Και δεν λέει τι είναι, μόνο Exclusive Collection, ήταν Exclusive. Πάτε στο site, it's makeupacademy.co.uk, I think, ναι, I think, you think, he thinks, he thinks, you think, they think. Θεέ μου. Πάτε εκεί, θα τα βρείτε. Και τι άλλο έχω να σας προτείνω εγώ. Τσουκου τσουκου τσουκου, επιτέλους! Απέκτησα επιτέλους αυτό το highlighter, Undress Your Skin, από Makeup Academy. Το πήρα από το eBay γιατί είναι εξαντλημένο. Κλειμένο στο site εδώ και πολύ καιρό και ακόμα και όταν είχα πάει στην Αγγλία δεν το έβρισκα στα Super Drugs. Λοιπόν, λίγο έτσι για να σας τη σπάσω. Λοιπόν, δεν θα μπορέσετε να το βρείτε. Λοιπόν, δείτε λίγο ένα πάμφθινο highlighter. Ναι, ναι, ρέγγε. Λοιπόν, αρκετά σας την έσπασα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα χείλη, το κραγιόν που φοράω αυτή τη στιγμή, ματ, κόκκινο, κόκκινο ματ. Είναι το νούμερο 10 από τα ματ lipsticks της 17. Voilà, mesdames, messieurs. Το χρώμα είναι αυτό εδώ. Κόκκινο, κόκκινο. Πολύ ωραία επιλογή, μ' αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσουν πάρα πολύ τα ματ κραγιόν της 17. Και μια και είμαστε στα κραγιόν, πως λέγει, και μια και αρχή διαλόγου κάναμε και μια που τα αναφέραμε και αρχή διαλόγου κάναμε, θα μιλήσουμε και για το άλλο κραγιονάκι της Inglot, το 126. Πού είσαι καλέ? Ή αλλιώς το νούμερο 126. Επίσης κόκκινο, κόκκινο, λίγο πιο vibrant. Αυτό είναι το Inglot εδώ, το άλλο είναι το Radiant. Δηλαδή είναι λίγο πιο ανοιχτόχρωμο. Το άλλο έρχεται πιο μουντό, αυτό έρχεται πιο ζωντανό. Ζωντανό, σπαρταράει, σπαρταράει το κραγιονάκι. Λοιπόν, παιδιά, sorry για τις βλακίες που λέω. Ξέρω ότι στα παλιά μου βίντεο δεν έκανα τόσες βλακίες, δεν μου έβγαιναν αυθόρμητα, τώρα δεν ξέρω τι έχω πάθει, μου βγαίνουν αυθόρμητα. Πώς αλλάζει ο άνθρωπος, ε. Λοιπόν, ένα άλλο πράγμα το οποίο με έχει ενθουσιάσει είναι το Gold Deposit. Πολύ θα ήθελα να είχα ένα αληθινό Gold Deposit. Ένα κιλό gold δεν θα με χάλαγε, όπως λένε στην Αθήνα, δεν θα με χαλούσε, όπως λένε εδώ, καθόλου. Λοιπόν, MAC Mineralize. Ένα απίστευτο bronzer. Βέβαια δεν κάνει καθόλου για contour, γιατί έχει τις απίστευτες λάμψεις. Αλλά τώρα για το χειμώνα δίνει τόσο ωραία λάμψη στο πρόσωπο. Και βέβαια μπορείτε να το βάλετε και σαν σκιά, γιατί αυτά τα χρώματα είναι πάρα πολύ στη μόδα. Και εδώ θα κάνουμε το swatch με το κολοδάχτυλο. Ήθελα να το κάνω. Δεν μπόρεσα να κρατηθώ. I'm sorry. Και συνεχίζουμε να σας δείξω τι άλλο. Θα σας δείξω, αν θέλετε, για ροζ ρουζ χειμωνιάτικο
Bobby Brown Shimmer Brick Compact Peony. Peony, όπως λέμε, καταλάβατε. Μπορεί να διαβάζετε και κάπως αλλιώς, αλλά εγώ διαβάζω Peony. Θεέ μου, τι είδος τη λέξη αυτό το βίντεο. Και είναι αυτό εδώ το ωραίο rose. Ροζ, όλες αυτές οι πολύ ωραίες ροζ αποχρώσεις που το χειμώνα μας κάνουν τα μαγουλάκια μας να φαίνονται σαν να έχουμε μπει μέσα στο σπίτι ξαφνικά από έξω, από το κρύο, από το χιονιά, ξέρετε. Κάτι τέτοιο. Λοιπόν, επίσης έχω χωρίσει ένα απλό ροζ της MAC για που είναι ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Είναι το Peaches, Peaches, τώρα δακινή. Καθίστε ακόμα ένα σουατσάκι. Ένα ωραίο ροδακινί. Πού είσαι, να σε. Peaches. Peaches λοιπόν. Peaches, peaches. Peaches. Και όχι bitches. Άλλο το peaches. Άλλο οι bitches. Λοιπόν. Και η αγωνία κορυφώνεται με αυτή την παλέτα από την NYX. Το 0, ουπς, που είμαστε εδώ, είμαστε 1, natural. Όποιος δεν έχει αυτή την παλέτα, χάνει. Είναι η παλέτα για το τέλειο καθημερινό μάτι. Τέλεια, όλα τα χρώματα είναι πάρα πολύ ωραία. Σβοτσάκια θέλετε τώρα εσείς, ε. Τα χέρια μου είναι χάλια, τέλος πάντων. Μικρός, παράμεσος, μέσος, δείκτης, αντίχειρας. Όχι, δεν σας μουτζώνω. Ο αντίχειρας είναι ο πιο σκούρο, το πιο σκούρο. Ξεκινάμε από το πιο ανοιχτό της παλέτας. Τίκι τίκι, τίκι τίκι, τίκι τίκι, τίκι τίκι, τίκι τίκι. Και μετά είναι και αυτό εδώ. Θα σβήσω τον μικρό. Που είναι ένα matte καφέ χρώμα. Έχει, η παλέτα αυτή έχει 2 σατινέ, ένα σατινέ, ένα πολύ ματ, 3 ψιλοσατινέ ματ, ένα σατινέ και αυτό εδώ που είναι πιο σήμερα. Μόνο αυτό είναι σήμερα. Αυτό εδώ το χρυσό. Φαίνεται, δεν φαίνεται γιατί έχω φως απευθείας τώρα. Τι να σας δώσω, να σας το δείξω, δεν φαίνεται. Όλος πάντων, NYX. Πάρα πολύ ωραία παλέτα. Και τώρα θα σας δείξω επίσης ακόμα μία παλετίτσα και μία πρόταση περίεργη. Παλετίτσα έρχεται πρώτη. Είναι μία παλετίτσα που έκανα εγώ από την Inglot, από το Freedom System. Έχει αυτά τα δύο τέλεια χρώματα μέσα. Και είναι η παλέτα με την οποία έκανα το μακιγιάζ στα μάτια μου σήμερα. Και θα κάνω zoom για να το δείτε. Τα χρώματα αυτά είναι... Το χρυσό είναι το 404. Αυτό είναι το 404. Και το 450 είναι το κόκκινο. 404 το χρυσό. 450 το κόκκινο. Και τα χρώματα είναι αυτά. Απόλαυση, δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Γι' αυτό και το κράτησα στο τέλος, για το τέλος. 6 ευρώ η σκιά, παιδιά. 6 ευρώ η σκιά, τέλεια συσκευασία μαγνητική. Δεν έχω να πω κάτι. Εντάξει, ας πούμε, γι' αυτό το πραγματάκι εδώ δεν έχω να πω κάτι. Είναι η καινούργια μου αγάπη, είναι ο καινούργιος μου έρωτας. Αγάπη μου, Inglot, Freedom System, χρυσομπορντό σκιά. Λοιπόν, ναι. Και επίσης που σας κρατώ πολύ σφιχτά. Σας κρατώ για το τέλος. Αυτό το βίντεο δεν το ανεβάσω γιατί θα με περάσει το ψυχασθενή. Σας κρατώ για το τέλος. Αυτό που χρησιμοποίησα σαν primer στα μάτια μου είναι το Camouflage νούμερο 5 από τα Shiny Zerva. Shiny Cosmetics από Zerva. Είναι το νούμερο 5. Είναι ένα τεράστιο pot από Camouflage. Έχει 15 ml μέσα. Και αυτό είναι το νούμερο 5, έχει πράσινους υποτόνους και μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και σαν primer στα μάτια για να βγάλετε την κοκκινίλα από τα βλέφαρα,
αλλά και πάνω σε σπυράκια που έχετε, γιατί όπως όλοι γνωρίζουμε, και αν δεν γνωρίζουμε, το μαθαίνουμε τώρα, το κόκκινο εξουδετερώνεται από το πράσινο. Γι' αυτό και το κουκουέ μπορεί να το εξουδετερώσει μόνο το πασόκ. Άιντε. Αυτό το βιντεάκι σίγουρα δεν θα το ανεβάσω. Αν ανεβάσω αυτό το βιντεάκι και το δείτε, σημαίνει ότι μάλλον σκοπεύω να μην κάνω βιντεάκι για πολύ καιρό μετά από την κατακραυγή. Τέλος πάντων, αυτά είχα να σας δείξω. Να σας δείξω λίγο και το look που έκανα με αυτές τις τέλειες σκιές από Inglot. Τέλειες, παιδιά, τέλειες. Έχω φοράω στα μάγουλά μου και αυτό το χρυσό, το gold deposit. Το gold deposit από MAC. Έχω δηλαδή επάνω στα μάγουλά μου gold dust. Είναι δηλαδή deposited the gold dust. Φοράω στα χείλη μου το κραγιό νούμερο 10 από 17, όπως είπαμε. Στα μάτια μου έχω βάλει για βάση αυτό το shiny look, το νούμερο 5, τα αποχρωμάτισα και έβαλα το χρυσό και εδώ στη γωνία το κόκκινο. Έβαλα από κάτω επίσης χρυσό και εδώ στην άκρη λίγο κόκκινο, μαύρο μολύβι μέσα, μάσκαρα και τίποτα παραπάνω. Ένα πάρα πολύ εύκολο look για τα μάτια, αλλά νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο, γιορτινό και εντυπωσιακό. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, γιατί είναι, το έκανα με τον καινούριο μου έρωτα, την παλέτα μου από τα Inglot, και όχι δεν πληρώνομαι από τα Inglot, αν και πολύ θα το ήθελα. Πραγματικά, να σας πω ποιες εταιρείες θα ήθελα να μου στέλνουν δωρεάν προϊόντα. Παρόλο που δεν μου στέλνει καμία, αλλά εντάξει, είχα κάνα δύο προτασούλες κι εγώ, αλλά τις απέρριψα, δεν τους είπα όχι στα μούτρα. Τους είπα θα το σκεφτώ, αλλά το θα το σκεφτώ συνεπάγεται ότι μάλλον όχι. Κανείς δεν ξέρει, μην κλείνουμε ποτέ πόρτες, μπορεί, συνεχίσει αυτή η οικονομική κρίση, να μην έχω να φάω. Οπότε γιατί όχι. Αλλά τέλος πάντων, τι θα φάω τα καλλιτικά, τέλος πάντων. Ας μην λέμε βλακίες άλλο. Αλλά να σας πω ποιες εταιρείες θα ήθελα να μου στέλνουν δωρεάν προϊόντα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να μου στέλνουν δωρεάν προϊόντα τη Chanel από Foundation. Θα ήθελα να μου στέλνει δωρεάν προϊόντα η Yves Saint Laurent. Από όλα τις τα προϊόντα, δεν έχω πρόβλημα, μου αρέσουν όλα τα Yves Saint Laurent. Christian Dior, δεν θα καιγόμουν και τόσο να μου στέλνουν δωρεάν προϊόντα, αν και οι σκιές τους είναι θαυμάσιες, αλλά εντάξει τώρα, okay. Τα χρώματα είναι λίγο πολύ κλασικά. Και τα έχω τα περισσότερα, οπότε. Μετά, MAC, εννοείται. Κάθε καινούργια collection θα ήθελα να μου στέλνουν, να τη δειγματίζω και να σας τη δείχνω. Sleek, βέβαια. Θα ήθελα πάρα πολύ. Inglot, εννοείται. Όλες τις σκιές, όλα τα προϊόντα της Inglot. Τι άλλο. Να μην είμαι και πάρα πολύ ιδιότροπη και δεν πω πολλές, ας πούμε. Γιατί εντάξει, μπορεί κάποιος, ας πούμε, να με βλέπει π.χ. πουχου από την Estée Lauder και να θέλει να μου στείλει. Εντάξει, όχι, Estée Lauder δεν θα ήθελα. Ας μην γινόμαστε και υπερβολικοί. Wet n Wild, βέβαια, Wet n Wild, ναι, θα ήθελα πολύ. Wet n Wild, τι άλλο θα ήθελα. Makeup Forever, βέβαια, απ' όλα. Benefit, Too Faced, The Balm, Lorac, Tarte Cosmetics, μήπως. Τι άλλο ξεχνάω, καμία. Α, Kat Von D. Ναι, Kat Von D. Μόνο που δεν έχει στην Ελλάδα και ότι θα φέρουν ποτέ. Παιδιά, Urban Decay. Την Naked 3. Πού ζω, πού βρίσκομαι τόση ώρα. Λοιπόν, τα παίρνω όλα πίσω. Θέλω μόνο την Naked 3 από Urban Decay. Urban Decay, αν βλέπεις αυτό το βίντεο, στείλε μου σε παρακαλώ την Naked 3 να την παρουσιάσω. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω, κορίτσια. Εν ολίγη σε αυτό το βίντεο ήθελα να σας δείξω τα προϊόντα που έκανα αυτό το μακιγιάζ και να σας δείξω κάποιες γιορτινές προτάσεις. Sorry για την αποβλάκωση. Το βίντεο αυτό είναι 21 λεπτά, οπότε θα ανεβεί σε χαμηλή ποιότητα. Δεν θα έχει καλή ποιότητα, γιατί όταν έχει καλή ποιότητα το βίντεο ανεβαίνει 2 μέρες. Και ο Παντελής πάει, όταν είναι το βίντεο 87%, πάει και κλείνει το Firefox και λέει, α, ήθελα να μπω στο Facebook. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
Γι' αυτό καλύτερα να ανεβαίνει σε χαμηλή ποιότητα και να ανεβαίνει μέσα σε 26-27 λεπτάκια και να είμαστε όλοι καλά. Θα το ανεβάσω λοιπόν το βίντεο, αλλά αν στην πορεία νιώσω άσχημα για τις βλακίες που έχω πει, θα το κατεβάσω. Σχόλια κάτω, ερωτήσεις κάτω και όταν και αν δεν βαριέμαι, θα σας βάλω και τα προϊόντα κάτω. Αλλά προς το παρόν πιστεύω ότι δεν χρειάζεται, γιατί τα λέω αναλυτικά στο βίντεο. Παρ' όλα αυτά, αν κάποια μέρα δεν έχω τι να κάνω, που είναι πολύ περίεργο αυτό, θα τα βάλω. Αυτά είχαμε να πούμε σε αυτό το βιντεάκι. Θα κάνω κι άλλο βιντεάκι σήμερα γιατί έχω όρεξη. Θα τα πούμε όμως αργότερα εμείς. Φιλάκια πολλά. Γεια σας. Bye!